Χριστό ήταν το καλό, Χριστό ήταν όπως έτσι, Χριστό ήταν αλλιώς, Χριστό ήταν έτσι. Μιλάμε για καθημερινό πόλεμο και τι, δεν έχω συγγεία. Από 2014 δεν εισπράττουν τα αποδοτικά που δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν το εισπράττει η οικονομική υπηρεσία και ρώτησα γιατί, λέει γιατί συμφωνούσατε δεν μπορεί να εργαστεί οι προηγούμενοι. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι απλώς ποιητικό αντίκτυπο. Δηλαδή, εγώ τώρα θα φανώ κακό να στείλω χαρτί. Έχω από το 11-12 μέχρι το 19 μιλάμε, χαρτιά μέσα, αντίστροφα χρέη δημοτών. Ένας 20.000. Πάνω στο 10.000. Έχω ζητήσει άλλο να γράφω να μου δώσουν όλη τη λίστα και το κατάλογο. Έχω να εισπράξουν παιδιά από το 11. Σε σπάρκαλο πάρα πολύ. Μου λέτε όχι. Μη μου λέτε όχι, εμένα δεν θα βγάλω κύριε Δημάρχε, που είναι ο καθένα μέσα από το γραφείο που κάνει επάνω που σου λέει που είναι 20.000. Έλαση. Σα παρακαλώ πάρα πολύ και θα δείτε αύριο πώ είναι. Από το έτσι με τι καθήκε. Δεν ξέρω, αλλά είναι σου λέει με τι καθήκε. Άσε με κύριε Παύλο, όχι κύριε Δημάρχε, αμέσω να διαψεύσω τον κύριο Δημάρχο. Ο γιατί μου λέτε όχι. Γιατί μου λέτε όχι. Μα γιατί μου λέτε ότι... Γιατί κύριε Δημαρχέ, υπήρξαμε και εμείς αντιδήμαρχοι και κάναμε μεγάλες προσπάθειες και το 2015 που έτρεχε η ρύθμιση των 100 πλώσεων, κάναμε 1.800 ρυθμίσεις, μαζέψαμε το Μάιο του 2015 198.000 ζεστό χρήμα στο ταμείο, μόνο το Μάιο του 2015 και ρυθμίσαμε, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια ανίσπρακτα. Τώρα, το πώς ανταποκρίνονται οι δημότες. Αυτό δεν υπάρχει ούτε ρύθμιση. Αυτό εδώ που έχω. Δεν έχει γίνει ούτε ρύθμιση. Κύριε Δημαρχέ, δεν ήρθαν όλοι. Ο κύριος Πλέτης. Δεν τα βεβαιώσατε στην εφορία. Γιατί έχουμε ταμιακή υπηρεσία. Κάναμε δέσμευση. Δεν έχω σημασία. Εγώ τώρα δεν πάω. Εγώ δεν πάω στην οικονομική. Πάω και στην ταμιακή. Για δεν κάνατε, δεν τα βεβαιώσατε στις εφορίες. Κύριε Δημαρχέ, ξέρετε πόσα λεφτά είναι. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι κανείς παρακολουθούμενος. Συγγνώμη, μπορείτε να μου πείτε πόσα λεφτά είναι κανείς παρακολουθούμενος. 4 εκατομμύρια. Από τα 4 εκατομμύρια, τα δυο λες θα κάνει στρατή με γιος. Εισπράχθηκε μεγάλος. 1 εκατομμύριο. Α, εισπράχθηκε ένα και ένα τέσσερα. Και το ενημερώνω. Ακούστε. Θέλετε να με ακούσετε. Όχι, δεν είναι της παρούσης. Δεν είναι της παρούσης. Ναι, αλλά αυτό το θέλω. Εγώ είπα, εγώ αναφέρθηκα στο σώμα ότι υπάρχουν αυτοί τα χρέη. Εγώ θα τους φέρω την επόμενη φορά. Έχετε δίκιο ότι υπάρχουν ανίσπραγγα. Όμως... Εγώ πόσα λεφτά έχω εισπράξει την εταιρεία μου, παιδιά μου πείτε. Με πόσο, γιατί δεν σκέφτομαι το πολιτικό κόστο. Μπορείτε να μου πείτε πόσα λεφτά έχω εισπράξει την εταιρεία μου. Κύριε Δημαρχέ. Μπορείτε να μου δώσω λεφτά. Δεν ξέρω πόσα εισπράξατε, αλλά και εμείς πόσα εισπράξαμε, ξέρετε. Εγώ ξέρω ότι παρέλαβα ένα 300.000 ευρώ. Αυτό σα λέω, κύριε Δημαρχέ, ότι. Και δεν είχατε ούτε αυτοκίνητο να πάρετε ρίξει το πλούτο. Δεν σα αντιπολιτεύομαι. Σα λέω μόνο ότι κάποιοι σύμβουλοι δούλεψαν. Δεν μπορείτε να του βάζετε όλου στο ίδιο τσουπάκι. Κάποιοι σύμβουλοι για αυτού που δεν ήρθαν να κάνουν ρύθμιση πήραν μέτρα. Και δεν μπορούσαμε να στείλουμε ένα χρήμα στην Ευρωπαϊκή. Θα σα πω κάτι, το ότι δεν υπάρχουν οι σφράγγε του Δήμου Ευθυρωτή. Εγώ μίλησα για τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή. Μίλησα για τι υπηρεσίε. Λοιπόν, δεν μα φέρνουν τσιμέντο. Και δίνω εταιρείε σε προτεραιότητα στην κυρία Κωστοπούλου να πληρωθούν τα τσιμέντα. Και αν το δίνω εταιρείε να πληρωθούν τα τσιμέντα. Και δεν μου φέρνει σήμερα τσιμέντο. Και κάθονται, δεν κάθονται σε τσιμέντα. Αύριο είναι για να φοράει δεν. Γιατί αγνοείται η εταίρεση του Δημάρχου να δώσει προτεραιότητα να πληρωθούν, αφού είναι νόμιμο άνθρωπο. Και τα χαρτιά του εντάξει. Και με γράφει η κυρία Κωστοπούλου. Ο λόγο που δεν τον πληρώνει, εγώ λέει, και που μου έδωσε εταίρεση ο Δήμο που είπε μέσα από μάρτυρε, εγώ θα να δώσω τι προτεραιότητε. Έτσι που στα κυρία Κωστοπούλου. Εγώ ξέρω, κύριε Δημαρχέ. Αυτή είναι η συμπεριφορά στην Ελλάδα. Και σα λέει μετά, γιατί ο Δήμαρχο εξαγγελώνει, γιατί δεν είμαι πολιτικό ιδιώτη. Δεν παίρνει για τα λεφτά τη συμμετοχή. 4 εργάτε σήμερα για να δώσουν. Συμμετοχή δεν ήρθε. Ποιο ευθύνη. Σε όλου. Σε ποιο θα καταλογίσω εγώ τα μεροκάματα. Εντάξει. Και καθόλου σαν διάδρομο.
και φύγανε από αυτή τη συγκρατούσα. Με ποιο δικαιώματα πάνε. Και όταν δίνει εντέλεση ο δημοτικός και λέει σειρά προπηρεώτης, αφού είναι τα εξαρτά, τα κανένα της ουτάς. Σήμερα που ήρθε άλλο κάτι από την Λάρισα, από πέρσι να πληρωθεί ο άνθρωπος του πακέτου του Χριστού εδώ πέρα, να πούμε με, δηλαδή για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού και κάτι, και όταν τους πεις κάτι, το μόνο που κάνει είναι τρέλε. Ούτε στην άλλη μυρολογίστε δεν θα κανόνες. Τρέλε. Λες ρε παιδιά, δεν σας μαλώνω. Να βρούμε νήσι, να την κουνέψουμε. Τρέλε. Μπορώ να ξέρω εγώ που είχα. Να προσθέσω και να βοηθήσω το σώμα και εσάς. Δεν είναι πάνω στο λαφό. Δεν θα πλατιάσω. Σας παρακαλώ. Θέλω να είμαι. Όπως επίσης τα πολιτικάρια δεν πειράζουν αυτό, δεν του παίρνουμε το ρολόι. 30.000 και δεν του παίρνουμε το ρολόι. Πρώτος είναι, πάνω στο κουτάκι, το ξέρετε, πρώτο του το πήρα το ρολόι στην καρδιά τους. Ξέρετε πόσα μπροστά είναι η ιδέα της ουρανή η καρδιά τους. Ξέρετε πόσα μπροστά είναι η πλατεία της συγκεκριμένου καφενείου γνωστού μας ανθρώπου. Έδωσε κάθε ρύθμιση, έδωσε 3.000 ευρώ τα πληρώνει. Κάθε μήνα. Πόσο όμως εργαζόμενα δωμάτια στο Μάραθο, 26.000 ευρώ. Ποιος το κανόνισε και να πληρώθηκε. Ποιος τη φόρεξε και τη συμπαραθέτησε αυτά τα λεφτά. Αδιαφορία 26.000 ευρώ ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν ειδοποιούσε κανείς παιδιά. Θέλετε να δείτε ποσά, να σας φέρω τα ποσά της